Γεια χαρά σε όλους, ο Θοδωρής Γέρας εδώ, mathematicathalas.gr και άλλο δωρεάν βίντεο μόνο για εσάς. Μπαίνω ευθεία στο θέμα, θα μιλήσουμε σήμερα για πένα, για picking, πώς να βελτιώσετε το picking σας, την πένα σας και θα σας πω μια πολύ απλή άσκηση, την οποία όλοι χρησιμοποιείτε, αλλά θα σας την πω με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε και να σκεφτείτε διαφορετικά και να γίνει η κλίμακα, η άσκηση πιο ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσματική. Τι θα κάνω λοιπόν? Όλοι έχετε παίξει, ειδικά όταν είστε στα πρώτα ξεκινήματα, τη χρωματική άσκηση που λέμε, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 και επιστροφή 4, 3, 2, 1. Τι κάνω λοιπόν όλοι όταν κατεβαίνουμε από τη χοντρή στην ψηλή χορδή, κάνουμε 1, 2, 3, 4 και συνήθως όταν επιστρέφουμε πίσω από την ψηλή μη στη χοντρή μη, κάνουμε το 4, 3, 2, 1. Εγώ λοιπόν τι θα κάνω τώρα? Θα σας δείξω μια παραλλαγή αυτής της άσκησης. Θα κάνω το ίδιο πράγμα, αλλά ανάποδα. Δηλαδή τι θα κάνω? Θα κατέβω από τη χοντρή στη ψηλή 4, 3, 2, 1 και θα ανέβω από τη ψηλή στη χοντρή 1, 2, 3, 4. Ο σκοπός εδώ ποιος είναι? Ότι συνήθως όταν κάνουμε ένα setting, πάντα μπαίνουμε με το πρώτο δάχτυλο. Εγώ θα κάνω το ανάποδο, θα μπούμε με το τέταρτο. Και όταν κάνω τη setting, συνήθως μπαίνουμε με το τέταρτο. Εγώ θα κάνω το ανάποδο, θα μπούμε με το πρώτο. Και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί πρώτον εξασκούμε την πένα, το picking. Να κάνω έτσι σωστά την τεχνική. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το alternate picking, αλλά δηλαδή κάτω πάνω. Μπορείς να παίξετε ό,τι picking θέλετε, δεν έχει και καμία σημασία βασικά. Και δεύτερον, να δουλέψω τα δάχτυλα στα χέρια, στο χέρι εδώ, στα τάστα, δηλαδή την κίνηση το 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, σε συνεργασία πάντα με το χέρι της πένας. Πάμε λοιπόν να δούμε την άσκηση. Βάζω ένα groove στο 80 και θα παίξω 10 τέκτα. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Τέσσερις νότες σαν χτύπημα. Σε κάθε χτύπημα του μετρονόμου ή το beat που θα είναι εδώ, θα παίζω 4 πενιές. Πάμε λοιπόν. 10 τέκτα. Όπως είδατε λοιπόν εδώ, έκανα ακριβώς αυτό που σας είπα, κατέβηκα 4-3-2-1, το έκανα σε 4 χορδές, μπορείτε να το κάνετε σε όσες χορδές θέλετε, δεν έχει καμία σημασία, απλά το έκανα για λόγους συμμετρικότητας, για να βγαίνει 4 σετάκια σε κάθε beat, οπότε μετά κάνω slide και παρατηρείτε λοιπόν ότι πρώτον, και το πιο σημαντικό είναι, όσες πενιές χτυπάω στο χέρι εδώ, τόσες νότες πιάνω εδώ. Αποφεύγουμε αυτό το, θα το πω λίγο έτσι, μπακάλικα, το παίξιμο που μου θυμίζει στη λέξη μπουζούκι. Δηλαδή, έχετε δει κάποιους παίκτες που όταν παίζουν μπουζούκι που χτυπάνε εδώ πάρα πολλές νότες. Και εδώ, ό,τι πιάσει το άλλο χέρι, και δεν το λέω υποτιμητικά, απλά έτσι είναι η φύση του οργάνου. Και κάποια λέξη πρέπει να παιχτούν έτσι, για να ακουστεί αυτό το ήχος του μπουζούκιου. Και έχω και δίχορδο εκεί, οπότε είναι λίγο διαφορετική προσέγγιση. Προσέξτε λοιπόν, προσεκτικά πάντα με ακρίβεια. Σε κάθε τέταρτο, 4 πενιές, 4 νότες. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Το πιο σημαντικό επίσης, παίζω με τον καρπό, κουνάω μόνο καρπό, δεν κουνάω άλλο το χέρι, γιατί θέλω να έχω όσο πιο μικρότερη και καλύτερη κίνηση όσον αφορά το control στο χέρι μου εδώ στην πένα. Πάμε τώρα το ίδιο πράγμα. Θα ανεβάσω αισθητά το tempo, θα το βάλω στο διπλάσιο, δηλαδή στο 160, και θα παίξω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φύγαμε. Το pattern, όπως είδατε στα drums, έβαλα επίτηδες να παίζει 10 τάκτα όλη την ώρα στην πότα, ώστε να ακολουθεί ακριβώς αυτό που έκανα στην πένα. Αυτό είναι ένα τέλειο τραπέξιμο, αλλά ήταν τέλειο double kick drumming με 10 τάκτα. Οπότε έπρεπε και εγώ υποχρεωτικά να προσπαθήσω να ακολουθήσω αυτό το tempo. 160-10 τάκτα. Το οποίο είναι αρκετά γρήγορο. Έτσι. Δηλαδή για να μπορώ να παίξει 160-10 τάκτα, χρειάζεται αρκετή εξάσκηση. Μην μείνετε ότι κάποιο θα πιάσει την κιθάρα
Για πρώτη φορά και σε μια εβδομάδα θα παίζει 160 κατέκτα. Αδύνατον. Αυτή ποτέ είναι άσκηση. Επαναλαμβάνω προσοχή στην κίνηση της πένας και στη συνεργασία των δύο χεριών. Μην κάνετε το κλασικό λάθος. Οι περισσότεροι του κανονέ βιάζονται. Ξεκινάνε απευθείας και προσπαθούν να τρέξουν χωρίς καν να έχουν πρώτα μπουσουλήσει. Δεν γίνεται. Δείτε τη φύση. Το μωρό βγαίνει την κούνια, μπουσουλάει στα 4 και πάλι τρώει τούμπες. Μετά πάει στα 2, πάλι τρώει τούμπες, μετά πάει σιγά 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 και στο τέλος τρέχει. Έτσι κι εσείς μην πάτε κόντρα σε αυτό, γιατί πολύ απλά θα φάτε τα μούτρα σας. Ήταν ο Θοδωρής Ζηράς, ήταν τα mathematicthera.gr. Όλα αυτά όσα είπα, είδατε την ταμπλατούρα πάνω στην οθόνη. Επίσης υπάρχει και το link, να τα δείτε και σε JPEG από το mathematicthera.gr. Στο οποίο έχω εκατοντάδες μαθήματα, ή μάλλον σχεδόν είμαι γύρω στα 90, ζυγώνω τα 100. Επίσης έχω μια Patreon σελίδα, link υπάρχει εδώ και από κάτω, στην οποία με ένα πολύ χαμηλό αντίτιμο μπορείτε κάθε εβδομάδα να απολαμβάνετε τα post που κάνω, backing tracks, μαθήματα, παρτιτούρες και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν την κιθάρα. Ήταν ο Θοδωρής Ζηράς, κάντε subscribe αν σας άρεσε το βίντεο και like. Αν σας άρεσε, δυο φορές like και βασικά όπως λέω, μην ξεχνάτε ποτέ να δείτε τα βίντεο μου. Γιατί είναι μαζοχιστικό να βλέπεις κάτι το οποίο δεν σε αρέσει και δεν βρίσκεις ενδιαφέρον. Να περνάτε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.